στείλει μόνιμη έκθεση στον χώρο, στον πρώτο όροφο του κτηρίου, και αμέσως μετά θα μεταβούν στο Δημαρχείο που είναι ακριβώς δίπλα για να τους υποδεχθεί εκεί ο Δήμαρχος. Όλη αυτή η πορεία θα γίνει με τα πόδια μέσα από την πλατεία. Βλέπουμε ήδη, παρακολουθούμε τις εικόνες απευθείας εμείς. Ακριβώς, είναι στο το βιοκλιματικό πάρκο της πόλης και θα κατευθυνθούν μέσω της οδού Αρχαίας Ήλιδος στο σημείο που βρίσκεται το Μουσείο του Νίκου Μπελογιάννη, στην γωνία των οδών Καλαβρίτων και Φιλικής Εταιρείας, όπου θα βρίσκονται σε πάρα πολύ λίγο οι επίσημοι. Αμέσως μετά θα περάσουν, όπως πούμε και εμείς, στο Λαζαράκιο Δημαρχιακό Μέγαρο για τη δεξίωση που θα κάνει προς τιμήν τους ο Δήμαρχος της πόλης. Το οποίο βλέπουμε εδώ τώρα συνοδεύει τον Πρωθυπουργό μαζί με τον Περιφερειάρχη. Είναι αυτό που μας λες, ότι κατευθύνονται προς το σπίτι του Μπελογιάννη, όπου εκεί θα γίνουν επισήμως τα εγγένεια. Εμείς είδαμε ένα φέρουμε προηγουμένως με το ανέκδοτο υλικό το οποίο περιλαμβάνεται στο μουσείο πλέον Νίκο Μπελογιάννη. Και όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, και το κόμμα για τα 100 χρόνια του, το 18, θα κάνει εκεί μια σειρά εκδηλώσεων και όχι μόνο. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Το τόνισε αυτό στην ομιλία του και είπε επίσης ότι θα πρέπει ο τόπος αυτός, το μουσείο αυτό, να αποτελέσει τόπο προσκυνήματος, γιατί η ιστορική γνώση είναι δύναμη, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, και πρότεινε η έκθεση να είναι ανοιχτή όλο τον χρόνο και να έρχονται εδώ σχολεία, να υπάρχουν εκπαιδευτικές εκδρομές, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν την ιστορία, να γνωρίσουν τον Νίκο Μπελογιάννη και την ιστορία αυτού του τόπου και την δράση του, τη δράση την οποία τόνισαν όλοι οι επίσημοι στις ομιλίες τους στην πλατεία του Νίκου Μπελογιάννη, κατά την κατάθεση, μετά μάλλον την κατάθεση των στεφάνων στην πρωτομή του. Είπε ο Δήμαρχος εκεί για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να έρθει τούτη εδώ ημέρα να κατασταθούν, δηλαδή να καταστεί δυνατό να γίνουν τα εγγένεια. Διάβασα και μία επιστολή, ένα χαιρετισμό του γιου του Νίκου Μπελογιάννη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ο οποίος επίσης αναφέρθηκε στις δυσκολίες μέχρι να γίνουν εκεί και το τι προσβλέπει και τι προσδοκά και ο ίδιος από το μουσείο πλέον, που θα περιέχει αντικείμενα, ντοκουμέντα του πατέρα του. Ιστορικά αρχεία. Βεβαίως. Και όπως είπε στην επιστολή του, διάβασε ο Δήμαρχος της πόλης, στην επιστολή του γιου του Νίκου Μπελογιάννη, Νίκου Νικολάου Μπελογιάννη, το μουσείο αυτό δρομολογήθηκε από το 1985 και ήταν θέληση της μητέρας του ώστε να το δωρήσει στον Δήμο για να δρομολογηθεί η κατασκευή αυτού του μουσείου με το πολύτιμο υλικό. Όπως ανέφερε στην επιστολή του ο γιος του Νίκου Μπελογιάννη, 27 φορείς συνέβαλαν σε αυτή την εκστρατεία, η οποία έμεινε πίσω αρκετά χρόνια, αλλά σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Μάλιστα, σήμερα θα πρέπει να πούμε ότι το μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ, ώστε ο κόσμος να κάνει την πρώτη του βόλτα και να γνωρίσει μέσα από αυτό τον Νίκο Μπελογιάννη και την δράση. Βλέπουμε εγώ από το εσωτερικό εμείς τώρα, είναι στο μουσείο Μπελογιάννη, δεν είναι? Αυτό που βλέπουμε τώρα. Ακριβώς. Στον πρώτο όροφο μας είπες ότι είναι. Είναι στον πρώτο όροφο. Είναι το κομμάτι που είναι έτοιμο και έγινε με τη συμβολή του Δήμου. Θα γίνει, θα ολοκληρωθεί σε 2-3 φάσεις από ό,τι ακούσαμε. Θα ολοκληρωθεί σε 2 φάσεις, ναι. Η δεύτερη φάση, όπου θα διαμορφωθεί το ισόγειο, θα γίνει στο τέλος Οκτωβρίου. Εδώ είναι ο πρώτος όροφος. Ναι. Όπου ο Δήμαρχος. Φωτογραφικό υλικό άφθονο, έτσι. Ακριβώς. Σαν να γίνει τον Πρωθυπουργό, ναι. Και προθήκες, διάφορες προθήκες με αντικείμενα του Νίκου Μπελογιάννη. Είναι ο πρώτος όροφος. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε την ξενάγηση. Ναι, βεβαίως. Το οποίο βλέπετε εδώ και το γεννάκι της οικογένειας Γεώργιο. Μια οικογένεια που κατεβαίνει από τα ορεινά προς τις πόλεις, γιατί παρακολουθεί την ανάπτυξη της αμαλιάδας και το σταθμικό ζήτημα. Όλη η περιοχή είναι συνδεδεμένη και η οικογένεια αυτή επίσης. Παρακολουθούμε εδώ τον
τον Νίκο Μπελογιάννη σε πολύ νεαρή ηλικία και στην προθήκη έχουμε τα πρώτα του συγγραφικά σκεπτήματα και το μαθητολόγιο του. Ιδιαίτερη έμφαση έχουμε δώσει και σε άλλες του δράσεις, όπως είναι η συμμετοχή του στη θεατρική ομάδα που θα δείτε πίσω σας στο έργο «Η Σκλάβα». Και στο δίχο που κοιτάτε τώρα θα δείτε περισσότερες από τις νεανικές φωτογραφίες. Στην επόμενη, ας γυρίσουμε την πλάτη μας προς τα εδώ, στην επόμενη λοιπόν δίχο ξεκινάνε τα σταφυλικά και η συμμετοχή του Μπελογιάννη σε πολύ μικρή ηλικία στα σταφυλικά. Και μέσα στην προθήκη έχουμε τόσο την εγγραφή του στην νομική σχολή των Αθηνών και τη διαγραφή του, όσο και τις πρώτες του φυλακίσεις. Και εδώ είναι πίσω από τον νέο σχολείο. Οι εργάτες που μαζεύουν τη σταφίδα, πολύ μεγάλο σύμβολο της περιοχής. Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη ενότητα. Η δεύτερη ενότητα είναι η απελευθέρωση. Η απελευθέρωση κυρίως της Πελοποννήσου, δίνοντας το κλίμα της περιοχής πάντοτε. Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε όταν φτιάχναμε την έκθεση αυτή είναι πόσο μεγάλη έμφαση έδινε στον τοίχο. Δημιούργησε ο ίδιος πολλά έντυπα, ένα από τα οποία έχουμε τη χαρά να το δείχνουμε εδώ πέρα, το Λεύτερο Μωριά, με θέματα αρκετά πρωτότυπα και προχωρημένα για την εποχή του. Ένα από αυτά είναι για τον κοινωνικό. Από κάτω έχουμε μια φοιτητική αφιερωμένη στην πρώτη του γυναίκα γλώσσα. Η οικογένειά της μαζί με την εθνική καλοσύνη να μας παρακολουθήσει προσωπικά και να είναι κυρικό. Εδώ είναι μια βιτρίνα που περιμένει εσάς να κάνετε μια μικρή προσοχή. Εδώ, στο κενό αυτό. Πίσω. Όχι, όχι πίσω. Σιγά. Να ανοίξουν την βιτρίνα. Εδώ είναι τα γάντια του Νίκου Μπελογιάννη. Για να παίρνει την κάμερα. Εντάξει. Εδώ είναι η τύχη του όπλου του. Και το όπλο του. Εδώ, ένα Βάλτερ. Το είχε ως πολιτικός επίτροπος. Καλά το έβαλα. Ναι, γερμανικό που τα είχαν πάρει από το Νέβερ. Ήταν από το εργοστάσιο της... Εκεί το χιτλερικό ακόμα που τα φτιάχναν. Αυτό βέβαια είναι πριν. Αυτό πριν είναι... το 40, είναι το 38. Είναι το 40. Ναι, πριν είχε δημιουργηθεί. Βέβαια το πήραν κατά τη γερμανική κατοχή από κάποιον Γερμανό. Και το είχε στο Δημοκρατικό Στρατό Πολιτικός Επίτροπος. Το είναι το. Πώς βρέθηκε στα αρχαία. Είναι ολόκληρη ιστορία. Το κρύβαν οι αγωνιστές. Και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να χαθεί. Ναι. Γιατί αυτά εύκολα χάνονται. Αλλά νομίζω ότι προσθέσει στο μουσείο κάτι πολύ σημαντικό. Αξία. Μεγάλη αξία αυτό προσωπικό αντικείμενο. Αυτό δεν το κρύβαν αυτοί πολλοί άνθρωποι τότε. Όχι μόνο όπλα, κρύβαν χαρτιά, όλα αυτά που έχει το αρχείο του ΚΚΕ. Εγώ σαν μια ζωή στην παρανομία. Με κινδύνους τεράστιους για τη ζωή τους, πηγαίναν σε εκτέλεση έτσι και τους τα βρίσκαν αυτά τότε. Πόσο μάλλον όπλα. Γερμανικό είναι αυτό. Ναι, γερμανικό, το Βάλτερ. Μάλιστα.
Αυτά τα έφτιαχνε μαζικά η γερμανική εταιρεία. Μετά την πήραν αυτή το 45 οι Γάλλοι. Όταν οι σύμμαχοι το εργοστάσιο αυτό το πήρε, είχαν διαμοιράσει εκεί. Οι σύμμαχοι. Όπλα να έχεις όπλα να μάχεσαι. Όπλα να έχεις που κουνάνε. Και τώρα σε περιόδους που πάει τα πολιτικά σύννεφα. Τρίτη αίθουσα. Ήταν μέχρι τελευταία στα γραφεία του κόμματος. Εκεί βοηθούσαν τα χαλκιά οτιδήποτε μέχρι που δεν μπορούσε να περπατήσει μέσα στους διαδρόμους, αλλά γυρνούσε. Διαρκόταν από το πρωί και έβαλε. Εδώ βλέπετε ένα σκίτσο με τον τραυματισμό του. Ένα τραυματισμό ο οποίος τον βασάνιζε όλη του τη ζωή. Ναι. Διάφορες ιστορίες. Μα βέβαια. Πάνω από τα αρχεία, πάνω από τα... Μεδαίος τη βλέπαμε. Περνάμε στην τρίτη αίθουσα, θα σας τα πω περιληπτικά. Η αίθουσα αυτή, που είναι αρκετά μεγάλη, περιλαμβάνει τις δίκες και τις δίκες και τις καταδιώξεις. Όπως βλέπετε, ενδεικτικά θα σας δείξω τι βρέθηκε, μια φωτογραφία της ασφάλειας, τι είχε πάνω την ημέρα της σύλληψής του, της προκήρυξή του μέσα από τα δικαστήρια. Είναι η πρώτη και η δεύτερη μεγάλη δίκη. Αλλά παράλληλα, στις προθήκες μπορούμε να δούμε τα χειρόγραφα σημειώματά του, γραμμένα όλα στη φυλακή. Ένας άνθρωπος που διάβαζε ιδιαίτερα, στον απέναντι τοίχο θα δούμε τα βιβλία που είχε παραγγείλει για να διαβάσει, που θα μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι όλα βιβλία που έχουν να κάνουν με τη νέα ελληνική λογοτεχνία. Ένα έργο το οποίο βγήκε μετά θάνατον και πολύ σύγχρονα, τα έχουμε και αυτά εδώ πέρα. Βεβαίως. Και με το ξένο κεφάλαιο, είναι πρόσφατες εκδόσεις, είναι πολύ προσβάσιμες στο κοινό, νομίζω, και αξίζει κανένας να τις διαβάσει και να τις πάει παρακάτω. Η επόμενη... Αυτές είναι εκδόσεις που κάνατε εσείς? Όχι, είναι εκδόσεις του εμπορίου Άγρα. Αλλά για να απαντήσω, έχει πολύ καινούριο υλικό, το οποίο σας δείχνουμε για πρώτη φορά και από την ασφάλεια και από διάφορα υπουργεία, τα οποία θα προχωρήσουν και την έρευνα. Στην απέναντι προθήκη είναι αφιερωμένη στην Έλλη Παπά. Μία προθήκη η οποία δείχνει ακριβώς τις καταδιώξεις, αλλά και την προσωπική της ζωής του ενδιάμεσα. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο ποίημα αγάπης, το οποίο τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να σας πει, λέει η Έλλη μου. Σαν την πιο χαρούμενη άνοιξη της γης, άνθησε η καρδιά μου για να σε δεχθεί μέσα από τα κελιά, μπροστά στην αγάπη μας. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό ποίημα. Γι' αυτό λοιπόν αφιερώνουμε και μία βιτρίνα στην Έλλη Παπά. Και η τέταρτη ενότητα, η οποία είναι και η πιο δυνατή συναισθηματικά, αναφέρεται στην εκτέλεση. Με την δωρεά που έχει κάνει ο γιος του. Μπορέσαμε να ντύσουμε αυτή την ενότητα την τελευταία με το παρτό που φορούσε την ημέρα ακριβώς της εκτέλεσης. Δηλαδή είναι αυτό που έβγαλε για να εκτελεστεί. Δείχνουμε τις μαζικές αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί είχε μια πολύ μεγάλη απήχηση και στο εξωτερικό. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πώς παρουσιάζουν την προηγούμενη και την επόμενη μέρα της εκτέλεσης. Γι' αυτά δεν θα τα σχολιάσουμε, αλλά αξίζει κανείς να σκύψει και να τα μελετήσει καλύτερα. Και άλλα προσωπικά του αντικείμενα, όπως ήταν πουκάμισα, μερικά από αυτά έχουν και αίμα πάνω. Κουβέρτες της φυλακής, πιτζάμες. Το απέναντι σκίτσο. Είναι στο εξωτερικό. Είναι στο εξωτερικό. Είναι από εκείνη το πλήθο που είσαι για την απέναντι. Αγγλία, Γερμανία έχουμε ενδεικτικά. Και εδώ και έξω από την Downing Street. Ακριβώς. Έχουμε διαλέξει μία φωτογραφία ενδεικτικά γιατί δεν χωρούσαμε, παρόλο που είναι μία έκθεση που έχει περιλάβει πάνω από 500 τεκμήρια. Και πάλι δεν τα χωρέσαμε. Αποφεύγεται η κρίση λόγω των εκτελέσεων. Αλλά και το σκίτσο της εκτέλεσης είναι ξεχωριστό. Ακριβώς απέναντι.
Εδώ έχει ένα μεταγιά που έχει ένα κόκαλο που είναι πολύ γέννη. Το κόκαλο αυτό είναι αυτό από τον τραυματισμό. Από τον τραυματισμό του. Ναι. Και έχει μέσα ένα κόκαλο και το έχει μάνα του συνέχεια. Μετά που πέθανε το χωρίς το γιο του. Δικό του. Δικό του. Όταν είχε τραυματιστεί, έβαλε το κόκαλο. Παραγωγή το δικό του ρομπάλ. Αυτό είναι ένα μανιτέτο κομματικό του. Και αυτά όλα ματωμένα που κάνεις, που βρέθηκες από την φυλακή, το σκίτσο της εκτέλεσης με τις προβολείς και τα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ελεκτικό αυτό. Είναι οι εφημερίδες όλες της εποχής που επικροτούσαν όλες την εκτέλεση. Ένα συγκεκριστικό πίνα είναι ένα γράμμα που έγραψε ο γιος του μικρό παιδάκι που έρθει σε ένα της φυλακές. Ώστε η φανάτογη στην φύρα του την διδώσω και την ίδια. Αν με συγχωρείτε πάρα να σε ευχαριστήσω για το ευγενικό σας δέντρο. Αλλά ξέρεις ότι η γραμματείας μου είναι πολύ απασχολημένη. Την έχω φορτώσει με πολλές φροντίδες. 15 Δεκάτου 1953 βλέπετε στο Αγγελτήριο με βαπτίστη με το όνομα Νίκος. Δεν ήμουν εύθυνος την ημέρα εκείνη διότι ούτε ο πατέρας μου ούτε η μητέρα μου ήσαν παρόντες. Και η γιαγιά μου ήταν πολύ λυπημένη και γράφει κι άλλα κάτι. Δείχνει τον ψυχισμό του Νίκου. Έχουμε μέσα τη γιαγιά Βασιλική με τον Μπελογιάννη πάνω. Τραγική μάνα πήρε και τα τρία της παιδιά μετά. Η Βασιλική η γιαγιά. Ο άντρας της. Εδώ ο Νίκος, ο μικρός, τον κρατάει η γιαγιά. Το περίφημο σκίτσο του Πικάσο απάνω. Πάνω. Είναι το διεθνές σύμβολο πια. Και πόσο έχει και το χωριό Μπελογιάννη. Σας είχα ακούσει για το αυθεντικό σκίτσο. Νομίζω ότι είναι κουβέντα. Όχι, όχι, δεν το έχει. Βγαίνοντας από το διάδρομο αριστερά, θα δείτε το χωριό Μπελογιάννη στην Βουλγαρία, που έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την έκθεση. Πώς χτίστηκε, συνεργάστηκε μαζί μας πολύ αρμονικά, μας έδωσε το υλικό αυτό και ακόμα και τα πρακτικά ίδρυσης του χωριού. Ναι, είναι εδώ και θα κλείσουμε. Θα κατασκευή του χωριού, επάνω το χωριό. Το χωριό χτίστηκε σε ελληνικό. Ήταν του Σίνα τα χωράφια αυτά. Έχουμε αδελφοποιηθεί, το έχετε. Έχουμε αδελφοποιηθεί πρόσφατα με το χωριό. Η τελευταία λοιπόν γωνιά είναι αυτή η γωνιά που προέρχεται από δωρεά της Έλλης Αλεξής Παπά μαζί με τον γιο της που μας χαρίζουν τράγματα μέσα από το σπίτι του. Η γιαγιά, η Βασιλική, οι αδερφές του και όλα αυτά είναι έπιπλα του σπιτιού που και αυτό το είχε λιβηρώσει ο Σεβίος. Είναι κρασί. Όλες τις σκέψεις με τα αριστερά, όλα εδώ είναι. Η λάμπα. Και τα βιβλία τα ίδια. Τα βιβλία είναι. Αδειάσαμε το σπίτι του που έχουν τη ιστορία που έχουν αυτά. Μπορούσα να τα πω. Καλά, δώστε την καλά. Λοιπόν, ωραία δουλειά και δεν ξέρετε τι είναι. Γεια σας, ευχαριστώ. Πρόεδρε, περάνω πάση που το λόγο της έκανε, Γιάννα. Αν κάνετε λίγο χώρο, να δει κάτι ο πρόεδρος απέναντι. Δικαστικά είναι 4 δέντρα στην παραλία της Αχάρος, που συμβολίζουν, αλλά δεν μπορεί να τα δει. 1, 2, 3, 4 συμβολίζουν τις 4 εκτελέσεις. Και τα βάλαμε εδώ, με τσικόφτα σκέφτες. Αυτό,
άμα τα δούμε από πιο κάτω. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Κύριε Πρόεδρε, σε κάτω. Πήρα, πήρα, πήρα. Δεν σου ζητάς και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα μπορείς, τώρα τι κάνω. Ορίστε. Να πούμε ακόμη, είδαμε και την ξενάγηση που έγινε στον Πρωθυπουργό, στο Μουσείο Νίκου Μπελογιάννη, ότι υπάρχουν 3 ντοκιμαντέρ, η ζωή είναι αλλού του Νίκου Μπελογιάννη, η μεγάλη αλλαγή είναι σε ελπίδες και από το ρεπορτάζ χωρίς σύνορα, κομμουνισμός ή μεγάλη ουτοπία. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την Αμαλιάδα, παρακολουθήσατε όλο το τελετουργικό και τα εγγένεια του νέου Μουσείου Νίκου Μπελογιάννη. Εδώ σας αφήνουμε, συνεχίζουμε με το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Τον κόσμο. Πρόσωπα που πέρασαν στην ιστορική μνήμη. Γεγονότα που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Όταν η κάμερα που τα καταγράφει γίνεται μηχανή του χρόνου. Η μηχανή του χρόνου. Με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Καθημερινά 8 παρα 20 το βράδυ στην ΕΡΤ. Ιστορίες κοινωνικών επιχειρηματιών. Βιώσιμες λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας. Πώς να μεγαλώσουν για να επεκταθούν? Επενδυτές, χρηματοδότες και μέντορες. Εσύ, τι ρόλο θα μπορούσες να παίξεις? Παραστάσεις ντοκιμαντέρ είναι για μένα παραστάσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν ηθοποιοί, αλλά κανονικοί άνθρωποι. Άνθρωποι που επί σκηνής διηγούνται τις πραγματικές, τις δικές τους ιστορίες. Should I stay or should I go? Τι να πάω να κάνω εγώ να